Ελεύθερο με περιοριστικούς όρους άφησε η Ανακρίτια Ιωαννίνων τον 43χρονο τρικαλινό επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στον τομέα του τουρισμού και φέρεται ως εγκέφαλος του μεγάλου κυκλώματος ιερόσυλων οι οποίοι έχουν ρημάξει τα τελευταία χρόνια μοναστήρια και εξοκλήσια και τα έχουν απογυμνώσει από εικόνες και πολύτιμους θρησκευτικούς θησαυρούς. Ο 43χρονος κλήθηκε ως ύποπτος για την τέλεση κάποιων ρημαντικών πράξεων και υποχρεώνεται να εμφανίζεται δύο φορές το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του. Σημειώνεται ότι το όνομά του αναφέρεται στην κατάθεση του ιδιοκτήτη της πασίγνωστης γκαλερί του Λονδίνου Τέμπλε, Ρίτσαν Τέμπλ, ο οποίος φαίνεται να τον κατονόμασε ως προμηθευτή των εικόνων που βρέθηκαν στην γκαλερί του και αποδείχθηκε ότι είχαν κλαπεί από ναούς και μοναστήρια της Ηπείρου και της Θεσσαλίας.